Χαίρετε, χαίρετε παιδες. Ένα βιντεάκι. Τώρα εγώ αυτά τα unboxing και τις ιστορίες δεν τα καλοκατέχω. Τέλος πάντων, θα κάνουμε αυτό το ξεπακετάιζέισον, τέλος πάντων. Ξεπακετάιζινγκ θα το λέμε εμείς από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχω τώρα πόσο καιρό. Έχω εδώ πέρα και τον καφέ μου. Στην υγειά σας. Λοιπόν, έχω τώρα πόσο καιρό που προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να καθαρίζω την αλυσίδα όσο πιο εύκολα γίνεται. Καλό και άγιο το Forza, δεν λέω, αλλά αυτό το συστηματάκι εκεί, το μαύρο το πλαστικό που έχει η κλασική κιθάρα που λέγαμε παλιά στα παπιά που είχαμε τότε και τα λοιπά, που υποτίθεται προφυλάσσει τον αναβάτη από την αλυσίδα για να μην λερωθεί, για να μην μπλεχτεί κτλ. Γενικότερα, όλη αυτή η λογική σκούτερο συκλετίστικη που έχει με όλο αυτό το πράγμα, που πολύ ωραίο είναι στο οπτικό, αλλά επί της ουσίας σου αφήνει ένα πάρα πολύ μικρό, αν θέλετε, παράθυρο εκεί κάπου κοντά στο μικρό το γρανάζι, ίσα ίσα για να δεις την κατάσταση της αλυσίδας και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο να επιθεωρήσεις το γρανάζι, δεν είναι εύκολο να επιθεωρήσεις στο σύνολο την αλυσίδα, γενικότερα έχει ένα βάσανο, τέλος πάντων, το καθάρισμα. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα τώρα στην αγορά, κάτι φτεράκια που αντικαθιστούν αυτό το πλαστικό, την πλαστική κιθάρα, τέλος πάντων, που έχει το Forza. Καλά και άγια ήταν όλα αυτά. Αλλά όπως ξέρετε, επειδή έχουμε αρκετά βάσανα μέσα στην παρέα του MotoTube Gen και έχουμε και αρκετούς κύρους γρανάζιδες, ένας εξ αυτών, ο φιλαράκος από τη Βέρεια, ο Πασχάλης, το οποίος καταπιάνεται με τα πάντα, και η μία κουβέντα έφερε την άλλη, μου λέει, ρε εσύ πρόεδρε, μου λέει, να φτιάξω κάτι, τέλος πάντων, που να είναι σαν φτεράκι και να κάθεται πάνω από την αλυσίδα και να φαίνεται και η υπόλοιπη αλυσίδα κάπως, ξέρω εγώ. Του λέω μέσα. Έκατσε ο τσάκαλος. Έφτιαξε ένα τέτοιο προφυλακτικό, ας πούμε, της αλυσίδας, να το πούμε έτσι απλά, ούτε καν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται. Μου στείλε κάτι φωτογραφίες. Του λέω θέλω. Μου λέει να σου στο όχι. Του λέω να το αγοράσω, το θέλω και τα λοιπά. Αλλά με το που θα μου έρθει θα κάνω review. Και πρακτικά είναι το πρώτο ξεπακετάιζινγκ που κάνει το κανάλι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Θα πάει στην πορεία τώρα όλο αυτό το έργο. Τα βάλε λοιπόν ο Πασχαλάρας. Γιατί μαζί με εμένα και 3-4 φίλοι είπαν, ρε Πασχάλη, μιας και θα το στείλει στον πρόεδρο, βάλε και με εμένα ένα, βάλε και με εμένα ένα, βάλε και με εμένα ένα. Τέλος πάντων, μαζευτήκαν τώρα, δεν ξέρω εδώ πέρα μέσα, 3-4 πόσα είναι αυτά. Θεός ο Πασχάλης, ψήρας στην κυριολεξία, στην υγεία σας και πάλι. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος με τον καφέ έχει έτσι μια τρέλα. Ο μπαγάσας μέχρι και το σημείο που θα πρέπει να κόψω, μου λέει κόψε εδώ στραβάδι, για να μην χαράξει, τέλος πάντων, γιατί είναι με ηλεκτροστατικές, μου είπε. Είδα κάτι φωτογραφίες, πολύ κυμπάρικη δουλειά, αλλά κάτσε να το δούμε κιόλας. Κάτσε, περίμενε τώρα. Live ξεπακετάιζινγκ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα διαλύσουμε. Τέλος πάντων, άμα χαράξω κανένα, μάγκες, θα κρατήσω εγώ το χαραγμένο. Τώρα να τα χαράξω όλα. Εντάξει, είπαμε, πιάνουν τα χέρια μας. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Ρε Πασχάλη, πώς το έχεις κάνει έτσι, λες και θα βγει μέσα από μέσα καμιά πυρηνική βόμβα, να πούμε. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, να του δώσουμε λίγο ακόμα και από εδώ λίγο. Και αυτό και προς τα δω. Εύτραστα πάνω. Bubble wrap από μέσα. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για high-tech καταστάσεις.
Ωρε μπαγάσα. Αυτός είναι μερακλής. Ασφαλάρα. Αυτό που βλέπω μ' αρέσει. Πόσα είναι. Ωραία. Άρα αύριο θα πάω και θα αγκαρέψω τον χρυσό χορηγό για να το βάλουμε πάνω στο μηχανάκι. Μάλιστα. Βάλουμε πρώτα το ένα, τα άλλα δεν τα ανοίγω. Φεύγεις. Μπράβο ρε Πασχάλη. Λοιπόν, κάτσα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα τώρα στη μέση. Ω, έχεις κάνει ωραία δουλειά ρε Πάγασα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ωραίος. Λοιπόν, ο Πασχάλης έκατσε σε CAD-CAM και σχεδίασε από το μηδέν αυτό που ήθελε να κόψει στο CNC πλάσματος και θα σας δείξω και σχετικό βιντεάκι από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει να κόβει τα κάποια δοκίμια για αρχή. Οπότε εδώ καλά το πάμε. Ωρε μπαγάσα. Λοιπόν, μάλιστα, ας το αφαιρέσουμε αυτό για να έχουμε άσπρο φόντο από κάτω, για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Λοιπόν, Πασχαλάρα μου, η ηλεκτροστατική σου βαφή είναι άψογη. Μπράβο ρε Πασχάλη. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Οπότε πρακτικά, εάν είμαστε από τη δεξιά πλευρά της μηχανής, αυτό θα τοποθετηθεί έτσι. Αφαιρούμε λοιπόν τις δύο βίδες. Φεύγει όλη η κιθάρα. Πάρα πολύ ωραία. Και τοποθετείτε αυτό. Οπότε, εντάξει, εγώ δεν καίγομαι τόσο πολύ με τις βίδες. Θα χρησιμοποιήσω τις μαμά βίδες που είναι στο χρώμα του αλουμινίου. Αυτό το αλουμινίου που έχει το ψαλίδι του Φόρτσα. Τώρα όποιος θέλει, νομίζω είναι μη 6. Πρέπει να είναι αυτές οι βίδες που φοράει εκεί πέρα το Φόρτσα. Και το XADV από ό,τι καταλαβαίνω, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να μπαίνει κανονικότατα και στο XADV. Λοιπόν, ναι, μπορείς να πάρεις δηλαδή δύο βιδούλες μαύρες και να γίνει εντελώς κυμπάρικο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πεντακάθαρη, όλη η κοπή. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία καθαρά τα εσωτερικά κοψίματα. Πολύ ωραία ρεσί. Καθαρά και αυτά τα κοψίματα. Το στρατζάρισμα είναι πεντακάθαρο. Μπράβο ρε Πασχαλάρα. Μπράβο ρε κούρε. Μπράβο. Μπράβο. Ένα τώρα, άμα ανοίξει τώρα τέτοιο κόσμο τώρα μέσα στην ομάδα, είναι δυνατόν να πούμε να μην παρουσιάσει τη δουλειά τους τώρα. Έλα τώρα, δηλαδή εντάξει. Μπράβο ρε Πασχαλάρα. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο τον Νικολάκη, τον χρυσό χορηγό, και λογικά αύριο θα σας φτιάξω βιντεάκι με την τοποθέτηση αυτού του ελάσματος, που φαντάζομαι δεν θα είναι τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι δύσκολο στην τοποθέτηση. Το κόβουμε εδώ πέρα το βίντεο και συνεχίζουμε σε λίγο με την τοποθέτηση. Να είστε καλά, παιδιά.